Αντώνη, τι γίνεται τώρα στο Δημότυχο? Είχαμε συνθήματα, φιλοτουρκικά συνθήματα. Ναι, έτσι ακριβώς, Γιώργο. Είναι μια κίνηση που η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε αναστάτωση και σε μια τέτοια περίοδο όπως αυτή που η τουρκική προκλητικότητα ξεχυλίζει. Ουσιαστικά την επομένη των Θεοφανίων οι ντόπιοι, οι κάτοικοι στο χωριό Σάβρα, στο Δημότυχο της Τράκης, διαπίστωσαν πως κάποιος ή κάποιοι έγραψαν φιλοτουρκικά συνθήματα πέριξ της εκκλησίας αλλά και σε άλλα σημεία του χωριού, όπως στη στάση του Κτέλ αλλά και σε ένα κλειστό κατάστημα. Συγκεκριμένα έγραψαν τις λέξεις Ερντογάν και Τουρκία με κόκκινο χρώμα. Ωστόσο, κάποιοι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, πήραν μπογιές και έζησαν αυτά τα συνθήματα. Βέβαια, ενημερώθηκε, όπως καταλαβαίνουμε, και η ελληνική αστυνομία αλλά και ο τοπικός κοινοτάρχης προκειμένου λίγο να ηρεμήσει η κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί διαχρονικά στην περιοχή συμβιώνουν τόσο χριστιανοί Ορθόδοξοι όσο και μουσουλμάνοι και ουδέποτε δεν προέκυψε το παραμικρό ζήτημα.